και αυτό που υιοθετεί το νομοσχέδιο Πισαρίνη, το σχέδιο Πισαρίνη που θα ψηφίσουν στη Βουλή και που λέει ότι οι μικροί και ελεύθεροι επαγγελματίες στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ, υπάρχει υπερεπαγγελματισμός. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην αντιάρθρωση της οικονομίας και στις επενδύσεις. Άρα πρέπει οι μικροί να φύγουν από τη μέση και να έρθουν οι μεγάλοι. Αυτό λέει το σχέδιο Πισαρίνη, αυτό λέει ο ΣΕΒ, αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και στην Ελλάδα επέλεξαν να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, να μην πω στον κόσμο, που οι μικροεπαγγελματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, δεν επιδοτούνται μηνιαία. Γι' αυτό μας ρίξαν στα δάνεια των επιστρεπτέων. Και επίσης είμαστε η μόνη χώρα στον πλανήτη, θα έλεγα, που οι μικροεπαγγελματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, δεν έχουν αφορολόγητο συνάδελφο. Το κατήργησαν εδώ και 12 χρόνια, αρνούνται να το επιστρέψουν, μια και αυτοί λένε ότι φύγαμε τα μνημόνια. Και όχι μόνο αρνούνται να το επιστρέψουν, μας κουνάνε και το δάχτυλο και λένε ότι είμαστε και φοροκλέφτες, ότι φοροαποφεύγουν. Ποιοι το λένε αυτό, ρε συνάδελφοι, αυτοί που 12 χρόνια τώρα γονάτισαν τον ελληνικό λαό, που ειδικές πολιτικές κατέστρεψαν τον ελληνικό λαό, τους συνταξιούχους, που έστειλαν τον λαό στα μαγκάλια. Αυτοί μας κουνάνε το δάχτυλο και λένε ότι θα μας σώσουν. Απαιτούμε, διεκδικούμε. Μηνιαίο επίδομα ειδικού σκοπού σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους για όσα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα. Επιπλέον οικονομική μέρημνα για συναδέλφους που είτε νοσούν είτε μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα, μένουν χωρίς εισόδημα. Γενναία χρηματοδότηση αντικατάσταση αυτοκινήτου για οποιαδήποτε τύπο οχήματος και κάλυψη του υπόλοιπου ποσού με ένα τοποδάνειο. Επιδότηση αντικατάσταση ταξιμέτρου σε όλους τους συναδέλφους. Απαλλαγή από τις ασφαλιστικές φορές με κάλυψη του ταμείου από τον κρατικό προϋπολογισμό που όλα αυτά τα χρόνια έχει ελαττήσει. Διαγραφή όλων των χρεών που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας και της κρίσης. Πάγωμα και κούρεμα παλαιών οφειλών με διαγραφή τόπων και προσαυξήσεων. Επαναφορά του αφορολόγητου όρου για όλους τους αυτοαπασχολούμενους. 12.000 ευρώ και 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέρος που κατήργησαν τα μνημόνια. Να καταργηθεί τώρα το τέλος επιδιδέματος του ΕΜΦΗ. Ουσιαστικά μέτρα θωράκισης της υγείας όπως ζητούν οι ίδιοι υγειονομικοί να ανοίξουν άμεσα τα κλειστά νοσοκομεία Λιμωδών και Παναγία. Πραγματική επίταξη ιδιωτικών κλινικών με κρατικό έλεγχο και στελέχος του Δημοσίου Συστήματος Υγείας με πρόληψη μόνιμου ειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού. Να καλυφθούν άμεσα τα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό που εδώ και τώρα και χρόνια φωνάζουν οι φορείς των νοσοκομιακών γιατρών. Στην υγεία δεν χωρούν προσωρινά μπαλώματα. Να σταματήσει ο αυταρχικός κατήφορος της κυβέρνησης στην προσπάθεια να θυμώσει τον λαό και το λαϊκό κίνημα. Τη στιγμή που μάλιστα που με αφορμή την πανδημία έχει στήσει βιομηχανία αντιλαϊκών νόμων που καταργούν τις διαδηλώσεις, απαγορεύουν τις κινητοποιήσεις, καταργούν την κοινωνική ασφάλιση και θέλουν τον λαό να δουλεύει τζάμπα και απλήρωτα.